Ρε φίλε, τι βίντεο να κάνω. Πραγματικά έχω ξεμείνει από ιδέες. Έχω κάνει τα πάντα. Έχω κάνει βίντεο που χρησιμοποιώ το Instagram. Έχω κάνει βίντεο που κάνω react σε TikTok. Έχω κάνει βίντεο Fortnite και έκανα και βίντεο FIFA. Δηλαδή, τι άλλο να κάνω. Έχω ξεμείνει τελείως από ιδέες. Αλλά νομίζω για κάποιο λόγο ότι πριν λίγο καιρό είχα ανεβάσει κάτι στο Instagram σχετικά με ένα Q&A το οποίο θα έκανα. Αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς. Μισό λεπτό να δω. Ανάτορε, 6 Ιουλίου. 6 Ιουλίου ανέβασα post για να μου κάνετε ερωτήσεις για το Q&A. Okay. Λοιπόν, σας υπόσχομαι ότι κάποια στιγμή αυτά τα cringe intro θα σταματήσουν, αλήθεια σας το λέω. Αλλά σήμερα ήρθε η στιγμή να κάνουμε το Q&A που είχα ανεβάσει στο Instagram ένα post πριν ένα μήνα σχεδόν που σας έλεγα να μου κάνετε ερωτήσεις. Μου κάνατε και στο Instagram και στο YouTube, γιατί είχα μπει και σε ένα βίντεο να μου κάνετε ερωτήσεις και στο YouTube. Οπότε, στο σημερινό βίντεο θα απαντήσω στις δικές σας ερωτήσεις ουσιαστικά που μου έχετε κάνει και στο YouTube και στο Instagram. Έχω πάρει και από το YouTube και από το Instagram για να είμαστε δίκαιοι προφανώς. Δεν τις έχω βάλει όλες στο βίντεο γιατί πολλές ήταν ίδιες μεταξύ τους, άλλες ήταν εντελώς άκυρες, δεν είναι καν για να μπουν στο βίντεο, ξέρω εγώ. Οπότε έχω βάλει αυτές που θεωρώ εγώ ότι έπρεπε να μπουν στο Q&A. Επίσης, πριν ξεκινήσουμε το Q&A, να πω ότι αυτό το Q&A το γυρνάω με την καινούργια μου κάμερα, την οποία αγόρασα χθες. Και σήμερα γυρνάω το βίντεο γιατί ήθελε και κάρτα μνήμης και εγώ δεν έχω ιδέα από κάμερες και πήγα και αγόρασα κάρτα μνήμης σήμερα. Οπότε γι' αυτό γυρνάω το βίντεο σήμερα. Αλλά τέλος πάντων, είμαι full χαϊπαρισμένος που έχω αυτή την κάμερα. Την έχω λατρέψει ήδη και δεν ξέρω τίποτα από αυτήν. Αυτή τη στιγμή με βλέπετε έτσι, δεν έχω αλλάξει τίποτα στα settings. Θα την τεστάρω πάρα πολύ. Θα την πάρω μαζί μου και στις διακοπές, γιατί αυτό το βίντεο λογικά το βλέπετε όσο είμαι στην Κρήτη. Οπότε, αν θέλετε να ενημερώνεστε για το τι κάνω στην Κρήτη, πού βρίσκομαι κτλ., μπορείτε να με κάνετε ένα follow στο Instagram που είναι χαρουκιμερτζιάρ και εκεί γενικά θα ανεβάζω πολλά story, διάφορα posts κτλ. Για να βλέπετε κι εσείς που είμαι και τι κάνω όσο ανεβαίνουν αυτά τα βίντεο. Οπότε λοιπόν, ας μην χάνουμε άλλο χρόνο, τις ερωτήσεις τις έχω αποθηκευμένες στο κινητό μου, τις έχω βγάλει screenshot και θα τις διαβάσουμε εδώ κατευθείαν. Και απλά εσείς τις ερωτήσεις θα τις βλέπετε λογικά κάπου εδώ. Οπότε, πρώτη ερώτηση, θα συνεχίσεις στο YouTube και πιστεύεις πως έχεις φτάσει ψηλά? Λοιπόν, σίγουρα θα συνεχίσω το YouTube, γι' αυτό αγόρασα και αυτή την κάμερα, γιατί έρχονται πολλά νέα και τρελά πράγματα με αυτή την κάμερα. Ειδικά μόλις γυρίσω από τις διακοπές που θα έχω. Θα είμαι με την ησυχία μου, ξέρω εγώ, να τη δοκιμάσω και τα λοιπά αυτή την κάμερα. Θα έρθουν πάρα πολλά challenges και πάρα πολλά διαφορετικά βίντεο τα οποία δεν έχετε συνηθίσει. Οπότε ναι, και επίσης πιστεύω πως έχω φτάσει ψηλά. Κοίτα, εγώ μόλις ξεκίνησα το YouTube, περίμενα, ξέρω εγώ, να φτάσω μέχρι 1000 subs το πολύ. Πραγματικά 1000, γιατί το YouTube το ξεκίνησα πριν 3 χρόνια περίπου και δεν περίμενα με τίποτα να έχω φτάσει, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή τους 16.000. Επίσης, τώρα που λέμε ότι είμαστε στους 16.000 subscribers, όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, πηγαίνετε αυτή τη στιγμή και κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο που βγάζω. Και αυτά, πάμε στην επόμενη ερώτηση κατευθείαν. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Δίλας, νομίζω λέγεται έτσι. Γιατί παράτησε το Fortnite? Φίλο μου, δεν παράτησε το Fortnite. Αυτή τη στιγμή που βλέπεις αυτό το βίντεο, έχω ήδη ανεβάσει ένα βίντεο Fortnite και δεν ξέρω αν θα έρθουν κι άλλα, αλλά παίζει και να έρθουν, ποτέ δεν ξέρεις. Θα ενημερώνω στο Instagram, στο YouTube κτλ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι γενικά. Επόμενη ερώτηση από τη Μιχαέλα: πόσα λεφτά έχεις? Πόσα λεφτά έχω? Αυτή τη στιγμή θα σου πω πόσα έχω, περίμενε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχω 3 ευρώ, ένα 2 ευρώ και 2 50 λεπτά και κάτι λίγα ψηλά ακόμα που είναι, ξέρω εγώ, μέσα στο γραφείο μου. Επειδή ό,τι λεφτά είχα τα χάλασα για να πάρω την κάμερα, το έχω πάρει και τρίποδο κτλ. Και οπότε έδωσα γενικά πάρα πολλά λεφτά για αυτά τα πράγματα μαζί και έχω μείνει full άφραγκος. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην επόμενη ερώτηση από την Ειρήνη Ανδρέου, από πού έβγαλε το όνομα του καναλιού σου. Λοιπόν, άμα σα το πω, είναι πραγματικά ό,τι να είναι. Απλά το όνομά μου πολύ πολύ παλιά. Ήταν Mike από το όνομά μου το Μιχάλης και είχα βάλει και ένα γιόλο. Mike γιόλο και είχα και το 911 που ήταν απλά τέτοια αριθμή. Προφανώς και το όνομα το είχα αντιγράψει από τον Bill γιόλο, απλά είχα, ξέρω εγώ, αλλάξει το όνομα και το είχα κάνει Mike γιόλο. Ήταν πριν 3,5 χρόνια αυτό που λέω τώρα. Και τότε έπαιζα Minecraft και ήθελα να αλλάξω το όνομά μου γιατί δεν ήθελα να το έχω αντιγράψει από κάποιον άλλον. Και απλά πήγα, ξέρω εγώ, εκεί που αλλάζει το όνομά σου στο Minecraft. Και απλά σκεφτόμουν, πέταγα τυχαία ονόματα στο κεφάλι μου και απλά πετάω μια άκυρη στιγμή HardcoreGamerGR. Οπότε έβαλα αυτό. Πραγματικά είναι ό,τι να είναι, αλλά έτσι βρήκα το όνομά μου γενικά. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση από τον Steven. Δεν θα πω το επίθετο, σχέτο Steven. Θα ήθελε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο? Ναι, γιατί όχι. 100% θα ήθελα να ασχοληθώ επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο, γιατί παίζω ποδόσφαιρο,
Μ' αρέσει γενικά το άθλημα, οπότε γιατί όχι. Επόμενη ερώτηση από τον Γιώργο Τούντα: πόσο χρονών είσαι? Αυτή τη στιγμή είμαι 16 χρονών, τα γενέθλιά μου είναι το Φεβρουάριο, οπότε έχουμε καιρό μέχρι να γίνω 17. Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι 16 χρονών. Επόμενη ερώτηση από τον Jim Stam: από πότε παίζει ποδόσφαιρο? Ποδόσφαιρο παίζω από τα 3 μου. Από τα 3 μου παίζω και νομίζω στα 4 μου πήγα σε ομάδα, στην πρώτη ομάδα που πήγα, και από τα 4 μου μέχρι τώρα παίζω ποδόσφαιρο, οπότε παίζω περίπου 13 χρόνια, 12 χρόνια σε ομάδα, κάτι τέτοιο. Επόμενη ερώτηση από τον Κάμπκερ: πόσα χρόνια παίζεις ποδόσφαιρο, τι θέση? Το απάντησα, 12 χρόνια σχεδόν παίζω ποδόσφαιρο. Και τι θέση? Επίθεση γενικά, μπορώ να παίξω αριστερό, half, δεξί, half και μπροστά, striker, δεν έχω θέμα, γενικά μπροστά. Επόμενη ερώτηση από τον Τζιάμπ: πώς αποφάσισες να ανοίξεις το κανάλι σου? Λοιπόν, αυτή την ερώτηση μου την έχετε κάνει πολύ, αλλά πήρα στο νου εδώ γιατί αυτή βρήκα πρώτη, ξέρω εγώ. Και θα την απαντήσω τώρα. Πώς αποφάσισα να ανοίξω το κανάλι μου? Απλά εκείνη την περίοδο παρακολούθησα πολύ YouTube, πολύ ελληνικό YouTube, και υπήρχαν κάποιοι YouTubers που με έκαναν, ξέρω εγώ, να θέλω κι εγώ να ανοίξω δικό μου κανάλι και να βγάζω τέτοια βίντεο κτλ. Τέτοιοι YouTubers είναι ο Χάκη, είναι ο Γιανούμπα. Αυτούς τους παρακολουθούσα πάρα πολύ τότε, ειδικά αυτούς τους δύο, και αυτοί με έκαναν να ανοίξω και το κανάλι μου. Οπότε λέω, ας ανοίξω και εγώ κανάλι στο YouTube. Τόσο απλά, και άρχισα να βγάζω βιντεάκια. Όσοι με ξέρετε από παλιά, ξέρετε τι έβγαζα και πώς ήμουν τότε στο YouTube. Οπότε, ναι, κάπως έτσι άρχισα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα απαντήσω μια ερώτηση την οποία μου την κάνατε πάρα πολύ και νομίζω είναι η ερώτηση που μου κάνατε περισσότεροι. Θα το δείτε και τώρα, γιατί θα πετάξω πολλές ερωτήσεις αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Και η ερώτηση είναι αν έχω κοπέλα. Λοιπόν, και η απάντηση στην ερώτηση αν έχω κοπέλα είναι το ότι έχω κοπέλα. Δεν ξέρω γιατί η αναμονή, απλά, okay, έχω κοπέλα, οπότε μάλλον απάντησα στην ερώτηση που θέλατε να απαντήσει περισσότερη. Έχω κοπέλα. Αυτό. Έχω κοπέλα, ρε φίλε. Ποιος θα το φανταζόταν? Πάμε στην επόμενη ερώτηση από τον Θανάση Μαρκέλο: ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής? Ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής γενικά είναι ο Ρονάλντο. Το ξέρετε, σίγουρα το ξέρετε. Οπότε αυτός είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής γενικά. Επόμενη ερώτηση από την Ελένη Παναγιωτοπούλου: πιστεύεις ότι θα πάρεις το YouTube ως επάγγελμα στο μέλλον? Αυτό εξαρτάται από μένα. Βασικά, όχι, αυτό εξαρτάται καθαρά από μένα, το αν θα πάρω το YouTube ως επάγγελμα στο μέλλον. Δεν έχω σκεφτεί γενικά να πάω το YouTube πιο επαγγελματικά, αλλά άμα θέλω να το κάνω, μπορώ να δουλέψω πάρα πολύ σε αυτό και μπορεί και να το καταφέρω, ποτέ δεν ξέρει. Επόμενη ερώτηση από τον DTV Γιώργο: πού πιστεύεις ότι θα φτάσεις σε 10 χρόνια? Θα μαζεύω σκουπίδια από τη γειτονιά μου, λογικά. Λοιπόν, και τώρα θα πάμε στις ερωτήσεις από το Instagram. Αυτές εδώ που θα δείτε τώρα, γι' αυτό θα αλλάξει και το χρώμα, θα είναι άσπρο. Είναι οι ερωτήσεις από τα παιδιά που μου κάνανε στο Instagram. Και η πρώτη ερώτηση είναι από τον Άλμπι: τι είπαν οι γονείς όταν έμαθαν ότι κάνεις YouTube? Δεν θυμάμαι καν να σου πω την αλήθεια πώς έμαθαν ότι κάνω YouTube. Δεν το βρήκανε μόνοι τους. Νομίζω τους το είπε κάποιος φίλος μου. Δεν θυμάμαι. Νομίζω ήμασταν εκείνη τη στιγμή στο αυτοκίνητο εγώ, οι γονείς μου και άλλος ένας φίλος μου. Και απλά τους είπα ότι με τρόπο, ξέρω εγώ, όχι ακριβώς με τρόπο, απλά τους είπα ότι ανεβάζω βίντεο στο YouTube κτλ. Οι γονείς μου δεν ήξεραν ακριβώς τι είναι αυτό. Και όταν πήγαμε στο σπίτι, απλά τους είπα, ξέρω εγώ, ότι ανεβάζω βίντεο σε μια πλατφόρμα και με βλέπει κόσμος. Και μου είπαν ok, δεν είχαν κάποια περίεργη αντίδραση δηλαδή. Απλά μου είπαν ok, αυτό. Επόμενη ερώτηση από τον Χρήστο Λινάτσι: παρακολουθείς ξένο ποδόσφαιρο? Αν ναι, τι ομάδα υποστηρίζεις? Ξένο ποδόσφαιρο δεν παρακολουθώ τόσο πολύ, να σου πω την αλήθεια, αλλά η ομάδα που υποστηρίζω από το ξένο ποδόσφαιρο είναι η Liverpool. Δεν παρακολουθώ τόσο πολύ παιχνίδια της Liverpool, αλλά είμαι Liverpool γενικά. Δεν παρακολουθώ τόσο πολύ ξένο ποδόσφαιρο, παρακολουθώ ελάχιστα. Πιο πολύ ελληνικό παρακολουθώ, οπότε ναι. Πάμε στην επόμενη ερώτηση από τον Λέων: πόσο καιρό θα κρατήσει το YouTube? Αυτό πάλι εξαρτάται από μένα, γιατί ούτως ή άλλως αναδιαστήματα, έχουν υπάρξει βασικά διαστήματα που δεν έχω ανεβάσει και καθόλου βίντεο για πολύ καιρό. Αυτό έχει γίνει και πρόσφατα, που τώρα ξανά άρχισα, ξέρω εγώ, είχα να κάνω 3 μήνες και άρχισε ξανά πριν από κάνα μήνα, για όσους το ξέρουν. Οι περισσότεροι το ξέρετε λογικά, αν με βλέπετε και έχετε δει και τα προηγούμενα μου βίντεο και δεν είστε καινούργοι. Αν είστε καινούργοι, κάντε ένα subscribe για να δείτε τα επόμενα μου βίντεο, γιατί έρχονται πολύ γαμάτα βίντεο, σας το υπόσχομαι αυτό. Οπότε το πόσο καιρό θα κρατήσω στο YouTube εξαρτάται από μένα. Μπορεί, ας πούμε, να το βαρεθώ αύριο και να σταματήσω αύριο να κάνω YouTube, ξέρω εγώ, αλλά μπορεί να το βαρεθώ και σε 10 χρόνια, μπορεί και σε 20, μπορεί και σε 2. Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει αυτό. Αλλά πάντως σύντομα δεν πρόκειται να το σταματήσω, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση από τον Γρηγορόπουλο: πότε άρχισε το YouTube? Το YouTube το άρχισα το 2017
Και το πρώτο μου βίντεο το ανέβασα 1η Φεβρουαρίου του 2017, το θυμάμαι γιατί 4 μέρες μετά είχα γενέθλια. Οπότε 1η Φεβρουαρίου του 2017 άρχισε το YouTube και το πρώτο μου βίντεο ήταν Minecraft γενικά. Επόμενη ερώτηση από τον Σίμω Βαράσκου. Ένα, πού μένεις, άμα θες απάντα. Στην Αθήνα μείνω. Στην Αθήνα μείνω. Στην Αθήνα μένω. Δεν θα πω περιοχή ακριβώς, αλλά μένω στην Αθήνα γενικά. Δύο, τι μείνει, άρεσε το λολάκι. Λόλ, έχω σταματήσει να παίζω. Εδώ και 2 εβδομάδες περίπου έχω σταματήσει τελείως να παίζω. Αλλά όταν έπαιζα, ήμουνα main jungle και έπαιζα πολύ Kha'Zix. Αυτό. Τρία, κάνεις κάποιο extreme sport όπως skate, BMX κτλ. Extreme sport δεν κάνω. Εκτός από ποδόσφαιρο δεν κάνω κάτι άλλο. Οπότε γενικά μόνο ποδόσφαιρο. Δεν θεωρείται extreme sport, αλλά μόνο ποδόσφαιρο παίζω. Και 4. Σε αγαπώ πολύ, συνέχισε την καλή δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Επόμενη ερώτηση από τον Γιαννόπουλο. Τι προσδοκίες έχεις για το YouTube και ποιοι είναι οι στόχοι σου? Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Απλά όσο περνάει ο καιρός προσπαθώ να βελτιώνομαι όλο και περισσότερο γενικά. Και αυτό. Προσδοκίες τώρα δεν έχω. Πάντως αυτό. Προσπαθώ να βελτιώνομαι όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερο. Επόμενη ερώτηση από τον Stackup 2008. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι και φαγητό? Αυτή τη στιγμή το αγαπημένο μου τραγούδι είναι το XYZ του MG, που είναι από τον καινούργιο το δίσκο που βγήκε τώρα. Και αγαπημένο μου φαγητό είναι ένα πολύ περίεργο φαγητό. Το αγαπημένο μου φαγητό είναι τα βαρμπουνοφάσουλα. Δεν παίζει να το ξέρετε καν. Δεν ξέρω. Κάποιοι παίζει να το ξέρετε, αλλά ναι, αυτό είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Και επίσης σκέφτεσαι να παίξεις ποτέ NBA, by the way, είσαι το καλύτερο, συνέχισε την τέλεια δουλειά που κάνεις. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και όχι, δεν σκέφτομαι να παίξω ποτέ NBA. Επόμενη ερώτηση από τον Μάντι, σκέφτεσαι να κάνεις βίντεο με προκλήση 24ωρο challenge? 24ωρο challenge θα κάνω σίγουρα, 100% και παίζει να κάνω και πολλά. Τώρα βίντεο με προκλήσεις δεν ξέρω, αν κάνω θα το καταλάβετε. Λοιπόν, και πάμε στην επόμενη ερώτηση από τον Diego. Αν σου έλεγαν ότι έπρεπε να διαλέξεις ένα από τα δύο, ποιο θα διάλεγες? Να έχεις 1 million στο YouTube ή να γίνεις επαγγελματίας ποδοσφαιριστής? Κοίτα, και τα δύο για μένα είναι. Θα ήταν πάρα πολύ γαμάτα, δηλαδή και το YouTube μου αρέσει να κάνω. Οπότε αν είχα 1 million στο YouTube θα ήταν ό,τι καλύτερο πραγματικά. Και τώρα και το ποδόσφαιρο μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά νομίζω θα διάλεγα να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω τι από τα δύο, αλλά νομίζω θα διάλεγα να είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, όχι να είχα 1 million στο YouTube. Αλλά και αυτό θα ήταν πολύ γαμάτο γενικά. Αλλά όποιος θέλει να φτάσουμε πιο κοντά στο 1 million, ας κάνει ένα subscribe και να πατήσει το καμπανάκι. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση από τον Geo Coach. Καταρχήν θα ήθελα να σου πω ένα μπράβο για όλη τη δουλειά που έχεις ρίξει και θα ήθελα να σε ρωτήσω άμα θα ξανακάνεις gaming video ή μόνο vlogs και τέτοια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και θα ξανακάνω gaming video, δεν θα σταματήσω τελείως τα gaming video και θα κάνω μόνο vlogs κτλ. Δηλαδή vlogs δεν ξέρω καν αν θα κάνω, πιο πολύ σκέφτομαι challenges και τέτοια 24 ώρα. Τώρα τα gaming videos δεν νομίζω να τα σταματήσω τελείως, ότι θα ελαττωθούν, σίγουρα θα ελαττωθούν, απλά δεν θα τα σταματήσω τελείως νομίζω. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση από τον Apex Extreme, γιατί δεν παίζεις Fortnite και γιατί δεν έκανες βίντεο τόσο καιρό? Γιατί δεν έκανα βίντεο τόσο καιρό, το έχω εξηγήσει στο πρώτο βίντεο που ανέβασα μετά από τόσο καιρό, που είναι το τι θα συμβεί. Θα έχω τώρα μια καρτέλα ή από εδώ ή από εδώ, δεν ξέρω πού ακριβώς είναι. Πήγαινε και δες το βίντεο, τα εξηγώ όλα εκεί και γενικά όποιος θέλει να καταλάβει τι παίζονταν, ας πάει να δει αυτό το βίντεο. Και Fortnite έβγαλα βίντεο, οπότε μπορείς να πας να δεις και αυτό αν δεν το έχεις δει ήδη. Επόμενη ερώτηση από τον Τζονάκο. Σκέφτεσαι να αγοράζεις μία από τις δύο καινούργιες και προηγουμένες κονσόλες PS5 ή Xbox ή να επενδύσεις τα λεφτά σου σε μια τούμπανη αναβάθμιση στο PC? Κοίτα, PS5 ή Xbox δεν ξέρω αν θα αγοράσω. Δεν παίζει να αγοράσω βασικά με τίποτα, άκυρο. Γιατί δεν παίζω τόσο πολλά παιχνίδια πια και αν είναι να παίξω κάτι θα το παίξω στον υπολογιστή, οπότε δεν θα πάω να δώσω 500 ευρώ για μια κονσόλα την οποία δεν θα χρησιμοποιήσω καν. Και ούτε χρειάζομαι μια τούμπανη αναβάθμιση στο PC αυτή τη στιγμή, οπότε τα λεφτά μου θα τα κρατήσω για να κάνω κάτι άλλο. Επόμενη ερώτηση από τον Soho Sprint. Αγαπημένο παιχνίδι όλων των εποχών? Αγαπημένο παιχνίδι όλων των εποχών είναι το Minecraft, παιδιά. Ξέρω, μπορεί πολύ να μην το περιμένατε, αλλά το αγαπημένο παιχνίδι όλων των εποχών για μένα είναι το Minecraft. Γιατί μέσω του Minecraft γνώρισα πάρα πολλά άτομα. Έκανα πάρα πολλές κοινωνικές σχέσεις τέλος πάντων που δεν περίμενα. Οπότε θα πω το Minecraft γιατί μέσω του Minecraft έκανα πολύ γαμάτες παρέες και με κάποια παιδιά που γνώρισα από το Minecraft μιλάμε ακόμα. Και γι' αυτό γενικά είναι ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Βασικά το αγαπημένο μου παιχνίδι όλων των εποχών. Οπότε, ναι. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση από τον Μπουκουβάλα. Προσπαθείς να αγνοείς τους haters ή σε επηρεάζουν αρνητικά? Κοίτα, δεν με επηρεάζει αρνητικά κανένα hater. Ίσα. Επόμενη ερώτηση από τον Bill George. Πίτσα ή σουβλάκι, just for fun. Θέλω να δω το όνομά μου στο YouTube. Χαχά, by the way, ό,τι καλύτερο μην τζει. Συνέχισε, μην σταματήσει ποτέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια για σένα και σουβλάκι. Η πίτσα ούτως ή άλλως δεν μ' αρέσει τόσο πολύ. Η μόνη πίτσα που τρώω εγώ είναι η σπιτική. Οπότε, εντωμεταξύ, παίζει να είναι καλύτερη αυτή απ' έξω.
Αλλά η μόνη πίτσα που τρώω είναι αυτή. Γενικά προτιμώ σουβλάκι και όποτε είναι να παραγγείλω κάτι, πάντα παραγγέλνω σουβλάκι. Και η τελευταία ερώτηση του Q&A είναι από τον Σαμιώτη 007. Τι δουλειά θα κάνεις? Όπως απάντησα και πριν, δεν έχω σκεφτεί ακόμα κάτι, δεν ξέρω τι δουλειά θα κάνω. Οπότε όταν βρω, θα σας ενημερώσω όλους. Λοιπόν, οπότε αυτές ήταν όλες οι ερωτήσεις που μάζεψα. Ελπίζω να μην βγήκε πολύ μεγάλο το Q&A, γιατί αν βγήκε πολύ μεγάλο θα νευριάσω. Αν έχει βγει μέχρι 18 λεπτό θα είναι μια χαρά για μένα, γιατί οι ερωτήσεις ήταν πάρα πολλές και νομίζω μου πήρε και λίγη ώρα να το κάνω κτλ. Οπότε, αυτά για αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Θέλω να δω αν μπορούμε να φτάσουμε τα 500 likes. Αν φτάναμε τα 500 likes, νομικά θα ήταν τέλειο. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου όσοι δεν με έχετε κάνει και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για το νέο βίντεο. Γιατί θα έχουν τρελά βίντεο από εδώ και πέρα, σας το υπόσχομαι. Και μην ξεχάσετε να με κάνετε και follow στο Instagram, γιατί αυτή τη στιγμή με διακοπές στην Κρήτη, να βλέπετε τι κάνω, που είμαι, πώς περνάω. Οπότε, κάντε με και ένα follow στο Instagram, είναι χαρουγεμερτζιάρ. Και αυτά, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Τα λέμε.